Πίσω στα δικά μας, σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι 12 περιοχές της χώρας τέθηκαν σε καραντίνα και αποκλείστηκαν από οποιαδήποτε αιμοδοσία επειδή εντοπίστηκαν κρούσματα ελονοσίας. Το κελπνό εμφανίζεται καθησυχαστικό. Όμως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, έκανε λόγο για ολιγορία και σοβαρές παραλήψεις του Υπουργείου Υγείας. Ζήτησε μάλιστα την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Μπασκόζου. Να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Σε προσωρινό αποκλεισμό από οποιαδήποτε αιμοδοσία βρίσκονται κάτοικοι, εργαζόμενοι αλλά και επισκέπτες περιοχών 12 δήμων της χώρας, με απόφαση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Λόγος, ο εντοπισμός κρουσμάτων ελονοσίας. Οι δήμοι που βρίσκονται σε καραντίνα από αιμοδοσία είναι οι Φαρκαδόνας και Τρίκαλα, Παλαμάς, Ευρώτας, Χαλκίδα, Θήβα, Τέμπη, Μαραθώνας, Δυτική Αχαΐα, Ανδραβίδα, Σκυλίνη, Λαγκαδάς και Πηλαία. Το πρόβλημα της καραντίνας αφορά κατά αποκλειστικότητα το θέμα της αιμοδοσίας. Δηλαδή, οι αιμοδότες που βρίσκονται στις περιοχές που είναι η καραντίνα ουσιαστικά δεν μπορούν να δώσουν αίμα και το ίδιο το κράτος φροντίζει και εξασφαλίζει την χορήγηση φιαλών αίματος μέσα από το σύστημά του. Την ίδια στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του κατηγορεί το Υπουργείο Υγείας για ολιγορία και σοβαρές παραλήψεις και ζητεί την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Μπασκόζου. Το κελπνό από την Άνοιξη είχε ενημερώσει ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά κάποιες περιοχές και φυσικά ο υπεύθυνος όλων είναι το Υπουργείο Υγείας για τη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Δυστυχώς δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία ώστε κατά τη διάρκεια των προνυμφών, όταν τα κουνούπια βρίσκονται στις προνύμφες, να έχουν σε καστεί όλες οι περιοχές εκείνες οι οποίες ήταν κόκκινες. Και φυσικά ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μπασκόζος, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός υγείας της χώρας, φέρει βαρύτατες ευθύνες γι' αυτό. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που συλλέγει το Κελπνό, από τις αρχές του έτους έως τα μέσα Αυγούστου είχαν δηλωθεί στο κέντρο 65 κρούσματα ελονοσίας, εκ των οποίων τα 61 έχουν χαρακτηριστεί εισαγόμενα, που σημαίνει ότι οι ασθενείς είχαν προσβληθεί σε χώρα του εξωτερικού. Επιβεβαιώνεται η θεωρία της μεταφοράς του πλασμωδίου από τις ασιατικές χώρες. Επομένως, ουσιαστικά εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει και για τους άλλους δήμους να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια πάνω στο θέμα της κονοποκτονίας. Οι επιστήμονες του Κελπνό εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τα εγχώρια σποραδικά κρούσματα που καταγράφονται, καθώς σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η εμφάνιση τέτοιων σποραδικών κρούσματων έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη, όπου συνδυάζεται η παρουσία των ικανών διαβιβαστών κουνουπιών με αυξημένους πληθυσμούς ατόμων από ενδημικές χώρες.